την αίσθηση, δεν θα σας ρωτήσω αν θυμάστε, γιατί είμαι σίγουρη πως θυμάστε, πριν από λίγο καιρό που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον κύριο Καλομύρη με ένα εξαιρετικό εγχείρημα με το μητάτο του Ψιλορίτη, όπου μαζί με τον Δήμο Νογιών προσπαθούν να δώσουν ξανά ζωή στο μητάτο. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας, της παράδοσής μας, της Κρήτης μας, που θέλουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το νέο project, με αυτό το νέο εγχείρημα να γίνει ένα εργαστήριο σύγχρονης τέχνης. Και αν θυμάστε καλά, ο κύριος Καλομύρης μας είχε εξηγήσει επακριβώς πως θα επιλεχθούν 3 μητάτα, μέσα στα οποία θα υπάρξουν 3 διαφορετικοί καλλιτέχνες από τη δική τους σκοπιά, από τη δική τους την οπτική, που θα αξιοποιήσουν στο έπακρο το δικό τους το ταλέντο για να μπορέσει το μητάτο αυτό να πάρει ξανά ζωή, για να μπορούμε εμείς να έχουμε άλλες εικόνες διαφορετικές. Έχω κοντά μου και είμαι πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ τυχερή έναν από τους 3 αυτούς καλλιτέχνες, από αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν όλο τους το είναι για να μπορέσει να αλλάξει η εικόνα αυτή. Και αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Μπούνια, που είναι εικαστικός, συντηρητής, εργοτέχνης και σκηνογράφος, προσθέτω εγώ. Πολύ σωστά. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Είμαστε τυχεροί γιατί σε πετύχαμε, νομίζω, λίγες μέρες πριν φύγεις. Ακριβώς. Βέβαια, νομίζω ότι θα μείνω λίγο παραπάνω. Α, τώρα με τις ζέστες και με αυτά, νομίζω ότι θα παρατείνω λίγο τις διακοπές μου. Η αλήθεια είναι ότι το νησί μας τώρα ενδείκνυται για αυτά, αλλά μέχρι να συζητήσουμε τώρα για αυτά και off camera, η αλήθεια είναι. Αναφέρθηκα σε ένα εξαιρετικό project, μια νέα ιδέα, σε ένα εξαιρετικό εγχείρημα που κι εσύ είσαι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, από τη δική σου την οπτική, ζωγραφίζοντας κρανία. Ακριβώς. Πώς νιώθεις τώρα εσύ που ενεπλάκησε αυτό το project, που είναι κάτι, υποθέτω, καινούριο σαν ιδέα, σαν εικόνα και για μας εδώ στην Κρήτη? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αρχικά γιατί έχω μισή καταγωγή από Κρήτη, οπότε είναι πολύ τιμητικό για μένα όλο αυτό. Η πρόταση που μου έγινε από τους Androidus Project. Mm-hmm. Πίσω από αυτό το project κρύβεται ο Γιώργος Καλομύρης και ο Αντώνης Νταγιαντάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή τους και εννοείται ο Δήμος Ανογείων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΙΤΕ Κρήτης, mm-hmm. Καλούμε ουσιαστικά να ζωγραφίσω μέσα σε μητάτο, να αναβιώσουμε τη μυθολογία και την ιστορία του τόπου. Οπότε τα λέει όλα όλο αυτό το πράγμα, με μια πιο σύγχρονη ματιά και ένα πιο σύγχρονο, ας πούμε, άγγιγμα από τη δική μου την πλευρά. Είσαι ένας, θα το πω εγώ, εξαιρετικός καλλιτέχνης, που σίγουρα δεν είναι μόνο η δική μου η οπτική αυτή και η δική μου η σκέψη. Και είσαι ένας άνθρωπος που έχεις καταπιαστεί και στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι καινούριο για εσένα το να ζωγραφίζεις πάνω σε κρανία. Πώς ήρθε τώρα αυτή η ιδέα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ναι μεν το ταλέντο, αλλά δεν είναι και κάτι εύκολο να σκεφτείς ότι βλέποντας ένα κρανίο εγώ μπορώ με τη δική μου την τέχνη να το μεταμορφώσω? Τι σε εμπνέει, τι σε όθησε σε αυτήν εδώ την κίνηση? Για πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό είναι κάτι το κάτι αποκουστικό, ξένο. Όχι μόνο ξένο, αλήθεια. Και αποκουστικό. Ναι, ένα κρανίο το ακούει κάποιος και σου λέει: όπα, δεν θέλω να το δω, δεν το θεωρώ έργο τέχνης. Όμως από τη δική μου τη ματιά, αυτό μεταμορφώνεται και του δίνω μια δεύτερη ζωή. Ουσιαστικά η πρώτη επαφή με κρανίο ήταν σε διακοπές. Όλοι μας, νομίζω, έχουμε βρει σε παραλίες. Mm. Στην Ελλάδα ζούμε. Κρανία από βοηθή, από κρυάρια. Και είπα, θα πειραματιστώ. Δηλαδή, θα εφαρμόσω την τέχνη μου επάνω στον καμβά, στο λευκό mm-hmm. καμβά του κρανίου. Το αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πολύ. Με έκφραζε πάρα πολύ όλο αυτό. Και το έκανα. Το έκανα, βγήκε και με χαρακτηρίζει πλέον αυτό. Και σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχει διαφορά, εσύ θα μου πεις, σαν καλλιτέχνης, το να ασχολείσαι με το αντικείμενο που αγαπάς και ξέρεις πολύ καλύτερα από τον καθένα μας, εάν έχει διαφορά να καταπιάνεσαι με αυτό στο σπίτι σου, στον χώρο σου, ή να τοποθετήσεις μέσα σε ένα μητάτο που έχεις και τις ρίζες τις κριτικές, οπότε αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τι σημαίνει για τον πολιτισμό μας το μητάτο, να βρίσκεσαι εκεί μέσα και να βάζεις όλη σου μάλλον σου την μαεστρία. Ένιωσες κάτι διαφορετικό, γιατί ξέρεις φυσικά να ζωγραφίζεις, δεν το συζητάμε, αλλά υπήρξαν στιγμές που ένιωθες ότι ακούς το μητάτο, κάπως ότι ήρθαν άλλες ιδέες στο μυαλό σου? Ναι, ακριβώς όπως τα λες, Χριστιανά. δεν καλούμαι απλά να ζωγραφίσω, αυτό ξέρω να το κάνω, πολύ σωστά. Ένιωθα ένα βάρος όταν μπήκαμε στο μητάτο, γιατί ουσιαστικά κουβαλάω στις πλάτες μου μια ευθύνη. Mm. Άνθρωποι κόπιασαν εκεί, με πόνο και με πάρα πολλές δυσκολίες προσπάθησαν να τα καταφέρουν μέσα στα μητάτα και τα κατάφεραν. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και εκείνα τα χρόνια mm-hmm. και εννοείται στον Ψιλορίτη, ξέρουμε πολύ καλά το κλίμα.
Οπότε έπρεπε να αποτυπώσω όλο αυτό το πράγμα μέσα από τη μυθολογία και συγκεκριμένα από τον Θεό Πάνα. Οπότε εγώ δεν καταπιαστήκα μόνο με το κομμάτι του Πάνα, το χαρούμενο, τη χαρά, την ειρήνη, ας πούμε, τη διασκέδαση. Το πήγα και λίγο πιο πέρα, ένα κομματάκι με αφορά τον πόλεμο. Αρκετά επίκαιρο, ναι, γιατί υπάρχει στη μυθολογία ότι ο Θεός Πάνας εμφανίστηκε στον πόλεμο του Μαραθώνα, προσπάθησε να τρομάξει τους Πέρσες με μία λέξη «παν», από εκεί βγήκε και η λέξη «πάνικος», οπότε εγώ τον πάντρεψα όλο αυτό και το βάλα μέσα στο δικό μου το κομμάτι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλήθεια. Ψάχνα πληροφορίες έτσι για να έχω μία εικόνα και έβλεπα όλα σου τα έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των κρανίων. Και λέω, Θεέ μου, πώς γίνεται ένα ανθρώπινο χέρι, θα μου πεις τώρα, μπορώ, κι όμως μπορώ, να ζωγραφίζει και όχι μόνο αυτό, να συλλαμβάνει ιδέες, να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του και να το αποτυπώνει στην προκειμένη περίπτωση σε ένα κρανίο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σπάνιο. Δεν ξέρω να το κάνει και κάποιος άλλος στον πλανήτη. Αυτό γεννήσε μόνο εσύ. Εντάξει, εμείς που υπηρετούμε την τέχνη πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εσείς το κάνετε σίγουρα και το κάνετε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ. Και έχω τόσα πραγματικά να σε ρωτήσω, ειλικρινά, που είναι πολλές φορές που έχεις πολλές πληροφορίες στο μυαλό σου και δεν ξέρεις τι άλλο να πεις. Βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό που ήθελα να σε ρωτήσω. Όλη τώρα αυτή η ατομική, η προσωπική σου έκθεση, υπάρχει τρόπος όλοι εμείς κάπως να το δούμε, μαγνητοσκοπήθηκε, ήταν ανοιχτό στο κοινό ενδεχομένως? Ακριβώς, βιντεοσκοπήθηκε, ψηφιοποιείται όλο αυτό και ουσιαστικά είναι η εξέλιξη του barcode. Δηλαδή, καταργούμε τον barcode. Μια ξενάγηση ακριβώς μέσα από το σκανάρισμα. Έρχεται μια ειδοποίηση, τη δέχεται ο επισκέπτης, μπαίνει μέσα και γίνεται μια επίσκεψη στο χώρο, στον ψηλωρίτη, στην ιστορία, σε όλα. Και θα δει και εμάς, εννοείται, που ζωγραφίζουμε. Πραγματικά ότι αλλάζει όλη η νοοτροπία που είχαμε με το να επισκεπτόμαστε τέτοιους χώρους αρχαιολογικούς ενδεχομένως ή που να έχουν κάτι ουσιαστικό τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Ακριβώς. Δεν είναι πάω, βλέπω τα εκθέματα, μιλάω λίγο με τον καλλιτέχνη. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Ακριβώς. Είναι και η προσπάθεια αυτή που γίνεται από τα παιδιά, από το Android Project. Ουσιαστικά δίνουν χώρο στα νέα παιδιά και μπαίνουν νέες ιδέες και εξελισσόμαστε. Πώς κατάλαβε τώρα ο Γιώργος ειλικρινά ότι έχει ταλέντο στη ζωγραφική, πως η κλίση του είναι καλλιτεχνική? Ήταν από μικρή ηλικία, το κατάλαβε κάποιος κοντινός σου άνθρωπος και είπε, όπ, τώρα εδώ ένα ταλεντάκι γεννιέται, ας το βάλουμε στο σωστό δρόμο για να μπορέσει να εξελιχθεί όπως πρέπει? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ουσιαστικά ζωγράφιζα. Μικρούλης. Πολύ μικρός και ζωγράφισα και ανάποδα, οπότε έπρεπε να γυρίσουν τη ζωγραφιά για να δουν ακριβώς τι έχει γίνει. Ήμουν λίγο ανάποδος άνθρωπος από μικρός. Δεν σου φαίνεται βέβαια. Όχι, το κρύβω. Το κρύβω καλά. Είχα γονείς υποστηρικτές αυτό από μικρός. Ήταν πολύ περήφανοι για αυτό που κάνω. Πάρα και πώς να μην είναι, αν με ρωτάς, και πραγματικά βλέποντας έναν άνθρωπο στα μάτια που κάνει κάτι που αγαπάει, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται στα μάτια και στον τρόπο που κοιτάμε. Τι άλλο να περιμένει κανείς από τον Γιώργο, τι άλλο έχει σκοπό, έχει στόχο ζωής, έχει ίσως στο μυαλό του και ακόμη δεν μας το έχει εξωτερικεύσει, ας πούμε. Άμα μπορώ δηλαδή τώρα να το μάθω εγώ, Γιώργο, ένα μου το πεις. Αρχικά περιορίζουμε τώρα σε αυτό που κάνουμε εδώ στην Κρήτη, το οποίο θέλω να το απολαύσω, θέλω όταν τελειώσει να συνειδητοποιήσω τι έχω κάνει. Και σίγουρα βάζουμε στόχους και έχω κάποια πράγματα που θέλω να κάνω, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα. Δεν είναι, εντάξει, αλλά εσύ έχεις συνειδητοποιήσει τι έχεις δημιουργήσει, έχεις καταλάβει, γιατί σίγουρα γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά σου, σίγουρα εμείς θέλουμε να ξέρουμε για εσένα, αλλά εσύ ο ίδιος έχεις καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έχεις κάνει και με τη δική σου τη συνεισφορά στο project που συζητάμε, αλλά και πάνω στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Μένω στο κομμάτι ότι είναι μια ομαδική δουλειά. Ανήκω σε μια ομάδα και θεωρώ ότι έχω βοηθήσει έστω και λίγο σε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν εστιάζω τόσο πολύ σε ότι έχω κάνει εγώ συγκεκριμένα. Γιατί μέσα από το δικό μου το έργο ουσιαστικά αναδείχτηκαν και άλλες τέχνες. Την ώρα που ζωγράφιζα υπήρχε και η ασκομαντούρα. Οπότε υπήρχε ένας όργανο. Μουσικός. Ναι. Ο Κεχρής. Ο Γιώργος Κεχρής, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Πραγματικά,
Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πολλά περισσότερα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς εσύ να τα ανακοινώσεις. Παρ' όλα αυτά, πότε θα μπορέσουμε εμείς να δούμε το υλικό, πότε θα μπορέσουμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Από Νοέμβρη. Αργούμε λίγο. Μέχρι πρέπει να το ετοιμάσουμε. Ανεβάζουμε κάποια πραγματάκια στα social, κάποια άρθρα, κάποιες φωτογραφίες, οπότε σας δίνουμε ψωμάκι. Τυράκι. Λίγο, τόσο δά, όσο να βλέπουμε λίγο. Και να γλυκαινόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας, που άλλαξες ενδεχομένως το πρόγραμμά σου για να μπορέσεις να είσαι εδώ. Όσο πιο ψηλά μπορείς να φτάσεις, πιο ψηλά από το CNN που κυκλοφόρησε έργο σου, που έδειξε τον πίνακά σου και όχι τυχαίο, γιατί ήταν κάτι που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο και με την εποχή που ζούμε. Ακριβώς. Το φίλι. Σε ευχαριστούμε. Το φίλι, βέβαια. Έτσι, γιατί ήταν να κλείσουμε αυτό που με μας αυτό. Είχε λείψει. Και με αυτό. Το κράτησε για το ωραίο της υπόθεσης, για το καλό. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς περιμένουμε. Τι να κάνουμε, τον Νοέμβρη, Γιώργο. Τον Νοέμβρη. Το περιμένουμε. Έτσι.